με μικρές αλλαγές κλείδωσε η τελική λίστα των 50 προϊόντων για το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία αρχές Νοεμβρίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης προσανατολίζεται να δημιουργήσει ένα ανάλογο καλάθι στα αρτοπία και τα κρεοπολία. Στις αρχές του επόμενου μήνα θα τεθεί σε εφαρμογή το καλάθι του νοικοκυριού με στόχο τη συγκράτηση των τιμών βασικών αγαθών. Το καλάθι θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη με ενδεχόμενο νέας παράτασης. Ο αριθμός των προϊόντων παραμένει ο ίδιος, αλλά εντάσσονται άλευρα και όσπρια, ενώ η λίστα θα τεθεί σε ισχύ με υπουργικές αποφάσεις. Ακόμα και αυτά τα 50 είναι στο καλάθι της νοικοκυράς και πάλι η ζωή είναι ακριβή. Δεν φτάνει αυτό το μέτρο. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάει και ό,τι καλό γίνεται, καλώς γίνεται. Σκοπός του καλαθιού που θα πρέπει να εγκριθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι να μπει φρένο στις αλόγιστες αυξήσεις. Τα προϊόντα θα αναρτώνται στο e-καταναλωτής. Το καλάθι θα αλλάζει κάθε 7 ή 15 ημέρες, ενώ οι τιμές θα διαμορφώνονται με βάση αυτές που ίσχυαν στις 5 Οκτωβρίου, όταν συναντήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης με τα στελέχη των σούπερ μάρκετ. Να υπάρχει ένας περιορισμός στο ποιο είναι το περιθώριο του κέρδους σε μια σειρά από προϊόντα, μαζί με τον περιορισμό το οποίο θα έπρεπε να τεθεί στις τιμές αυτή τη στιγμή της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να έρθει σε συμφωνία και με άλλους κλάδους της αγοράς, όπως είναι τα αρτοπία και τα κρεοπολία. Όμως, πληροφορίες του Αντένα λένε ότι και οι δύο αυτοί κλάδοι αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το να μένουν σταθερά κάποια πράγματα, έτσι ώστε η μέση νοικοκυρά να υπολογίζει λίγο τα έξοδά της, είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Όταν οι δαπάνες, όπως ένα νοικοκυριό, είναι περισσότερες από τα έσοδα, κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι για να χρηματοδοτήσει αυτή τη διαφορά. Ποιο είναι αυτό? Το Ταμείο της Χώρας. Και όλα αυτά την ώρα που σύμφωνα με έρευνα το 97% των Ελλήνων που έχουν κάνει τουλάχιστον μία περικοπή εξόδων αναζητούν προσφορές και εκτόσεις και αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα. Οι 6 στους 10 κάνουν περικοπές επειδή δεν επαρκεί το εισόδημά τους, ενώ οι 4 στους 10 κάνουν οικονομία προληπτικά επειδή φοβούνται το μέλλον.